Νίκος Κουνάδης, υποψήφιος διδάκτορας της Διεθνής Σχέσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Γεια σας κύριε Κουνάδη. Καλημέρα και χρόνια πολλά κύριε Δαμαβολίτη σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Κύριε Κουνάδη, ειδικεύεστε στις διεθνείς σχέσεις και ιδιαιτέρως με την περιοχή της Ιεμένης. Την περιοχή της Ιεμένης που το τελευταίο διάστημα μέσω των ανταρτών Χουθή έχει απασχολεί στην παγκόσμια ειδησιογραφία. Τα πρώτα δείγματα στην παγκόσμια ειδησιογραφία, να πούμε εδώ για την ιστορία, τα είχαμε από τους Χούθη όταν χτύπησαν πριν από 8-10 χρόνια, νομίζω, την Αράμκο, που βρίσκεται, η μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Αισθητά όμως την παρουσία τους έχουν κάνει μετά την έναρξη των επιχειρήσεων στην Γάζα από το Ισραήλ, που βλέπουμε να επηρεάζουν άμεσα τις πολιτικές εξελίξεις και ιδιαιτέρως με τις επιθέσεις που κάνουν σε εμπορικά πλοία και τάνκερ στο κόλπο του Μπαμ ελ Μάντεμ, όπως λέγεται, που διαταράσσουν την παγκόσμια ναυσιπλοεία και ταυτόχρονα διαταράσσουν και την οικονομία, που είναι κάπως έθραυστη. Και ήθελα να μας δώσετε, να πούμε στην κουβέντα, με ένα εισαγωγικό σημείωμα για το ποιοι είναι οι Χούθοι, που βρίσκονται, πόσα χρόνια είναι σε εμφύλιο, και από εκεί πέρα να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Κύριε Δαμαβολίτη, ναι, η αλήθεια είναι ότι την τελευταία περίοδο η Ιεμένη, μια χώρα λίγο πολύ άγνωστη γενικά για το ευρύ κοινό, έχει έρθει στο προσκήνιο μετά από τις επιθέσεις των ανταρτών, όπως αποκαλούνται Χούθη, στα εμπορικά πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο στενό του Μπαμ ελ Μάντεμ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλήθεια είναι ναι, ότι έχουν καταφέρει και έχουν βάλει κατά τη Αράμκο και το 19 με δύο επιθέσεις σε περιφερειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο, αλλά και το 22 στην Τζέντα, την ίδια στιγμή μάλιστα που διεξαγόντουσαν οι αγώνες Φόρμουλα 1 στην περιοχή. Και να πούμε, συγγνώμη, για να πούμε για τους ακροατές ότι μιλάμε για την Αράμκο, η οποία έχει δαπανίσει, και τη Σαουδική Αραβία βέβαια, που έχει δαπανίσει τεράστια ποσά για την άμυνά της και τις αμυντικούς θόλους αεράμυνας, και όμως κατάφεραν με μικρούς πυράβλους να καταφέρουν πλήγματα στην Αράμκο. Έτσι, μία έτσι μικρή αναφορά σε αυτό. Από το 2001, κύριε Δαμαβολίτη, μέχρι το 2016, μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφηκαν εξοπλιστικά συμβόλαια ύψους περίπου 8,5 δις. Οπότε καταλαβαίνετε, οι Χούθης καταφέραν παρόλα αυτά να κάνουν επιθέσεις στη μεγαλύτερη ουσιαστικά βιομηχανία του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Ωστόσο, σημαντικό είναι να πούμε πρώτα απ' όλα, θεωρώ, το που βρίσκεται η Ιεμένη, γιατί πολλοί, ειδικά στην Ελλάδα, να ανατρέξουμε στις μηχανές αναζήτησης όπως το Google, θα δούμε ότι πολλοί ρωτούν το που βρίσκεται. Οπότε ας πούμε ότι η Ιεμένη αποτελεί το νότιο τμήμα της Αραβικής Χερσονήσου, το χερσαίο της τμήμα συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, ενώ τα παράλια της βρέχονται από το κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα. Ακριβώς εκεί το στενό του Μπαμ ελ Μάντεμ ενώνει τον κόλπο του Άντεν με την Ερυθρά Θάλασσα και μπορούν και βάλουν κατά ένα σημείο που υπολογίζεται ότι διέρχονται το 12 με 15% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι Χούθης τώρα που μένουν, οι Χούθης αποτελούν μία από τις φυλές της Ιεμένης, έτσι. Δεν είναι μία φυλή που ουσιαστικά έχουν επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον κτλ. Κατοικούν στα βόρεια της πρωτεύουσας Σανά, σε ύψος 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αποτελεί μια από τις ισχυρές φυλές της περιοχής. Στα ορεινά δηλαδή, αλλά έχουν επιχειρησιακό έτσι, ταλέντο και στη θάλασσα από ό,τι βλέπουμε. Εξ αρχής, κύριε Δαμαβολίτη, η πόλη της Χοντέιντα, όπου βρίσκεται και η περιοχή όπου ουσιαστικά βάλουν κατά των διερχόμενων εμπορικών πλοίων, ήταν στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό η κατάληψή της από τις κυβερνητικές δυνάμεις, προκειμένου να μπορούν να έχουν ως διαπραγματευτικό εργαλείο και προκειμένου να αποκόψουν τα πετρελαϊκά έσοδα από την κυβέρνηση. Οπότε ήταν εξ αρχής ένας από τους επιχειρησιακούς τους
στόχους. Οι Χούτις, κύριε Κουνάδη, βρίσκονται και σε εμφύλιο όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλω να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Βρίσκονται σε εμφύλιο πολλά χρόνια. Από το 2004 ως το 2009 βρισκόντουσαν σε 6 διαδοχικούς εμφυλίους με την τότε κυβέρνηση της Ιεμένης. Και από το 2015 μέχρι και σήμερα βρίσκονται σε εμφύλιο με μια, κάνουμε ένα συνασπισμό σουνητικών κυρίως δυνάμεων και με την, υποστήριξη της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών, και έχουν καταφέρει παρόλα αυτά να αποτελούν την κυριότερη στρατιωτική και πολιτική δύναμη του Βορρά. Όλο αυτό που περιγράφεται, κύριε Κουνάδη, θυμίζει πάρα πολύ το παράδειγμα του Αφγανιστάν, που μετά από τόσο χρόνια ούτε οι Σοβιετικοί ούτε οι Αμερικανοί κατάφεραν να το ελέγξουν. Έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Υπ' αυτόν τον τρόπο ότι δεν μπόρεσαν απόλυτα να το ελέγξουν, ναι. Ναι, υπάρχουν χαρακτηριστικά κοινά. Ότι δεν έχουν καταφέρει παρόλη τη στρατιωτική υπεροπλία, έχουν καταφέρει και αντιμετωπίζουν επιτυχώς τους εχθρούς τους, τους αντιπάλους τους. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να μας σχολιάσετε κάτι. Στη διεθνή δισκογραφία, στην παγκόσμια δισκογραφία, υπάρχει άποψη ότι οι Χούθοι, επειδή εξοπλίζονται από το Ιράν, κατά συνεκδοχή ελέγχονται απόλυτα από το Ιράν. Εσείς συμμερίζετε αυτή την άποψη, γιατί δεν δικαιολογείται, ας πούμε, μια μικρή ομάδα να μπορεί να τα βάζει με ένα συνασπισμό αραβικών κρατών και με τις μεγάλες δυνάμεις? Κοιτάξτε, κύριε Δαμαβολίτη, προσωπικά δεν υιοθετώ αυτή την άποψη. Από τις πηγές που έχω ανατρέξει, η ευθυγράμμιση με το Ιράν δεν προέρχεται κατά ανάγκη από κάποια θεολογική ή δογματική ένταξη, αλλά κάποια κοινή ιδεολογική αρχή της επανάστασης κατά των αδικιών που απορρέουν από το γεωπολιτικό. Είναι σιίτες όμως. Είναι σιίτες, και είναι σιίτες, αλλά να φανταστείτε ότι έχουν περισσότερα κοινά με το σουνητικό κλάδο του Ισλάμ, έτσι. Μέχρι το 2004 προσευχόντουσαν στα ίδια τζαμιά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην Ιεμένη με τη θρησκευτική ταυτότητα των κατοίκων της. Αυτό τώρα που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί η κόντρα η μεγάλη μεταξύ σουνιτών και σιιτών, βλέπουμε ότι σε πολλά σημεία, γιατί νομίζω είναι και αίρεση των σιιτών η Χούθη, έχει πολύ μεγάλες συγκλίσεις. Όταν μας λέτε, ας πούμε, ότι προσευχόταν στα ίδια τζαμιά. Ναι, ουσιαστικά το όλο πρόβλημα, κύριε Δαμαβολίτη, ξεκινάει από τη δεκαετία του 80, όταν η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να προωθήσει στις περιοχές των Ζαΐντι, δηλαδή στο βορρά της Ιεμένης, στις ορεινές περιοχές, προσπαθεί να προωθήσει το σαλαφισμό, ιδρύοντας θρησκευτικά σχολεία και μειώνοντας ουσιαστικά τα δικαιώματα των σιητικών πληθυσμών. Και έτσι το 92 δημιουργείται το κίνημα της θρησκευόμενης νεολαίας, που προκειμένου από τους ίδιους τους Ζαΐντι προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα και να αναβιώσει ουσιαστικά το ζαϊντικό δόγμα στην περιοχή. Έτσι και αυτό το κίνημα ταυτόχρονα εξελίσσεται με τα χρόνια μία από τις κυριότερες δεξαμενές υποστηρικτών για το κίνημα των Ζαΐντι ή των υποστηρικτών του Θεού, όπως λέγονται επίσημα. Με αυτό τώρα που μου λέτε, μου δίνετε μια πολύ καλή λαβή να σας κάνω το εξής ερώτημα. Μέχρι τώρα όλη αυτή η κατάσταση ανασφάλειας δείχνει ότι μέχρι να γίνει ασφαλές το πέρασμα, ας πούμε, από την διόρυγα της Σουέζ με κατεύθυνση προς Ανατολάς και αντιστρόφως βέβαια, η Αίγυπτος, που η Αίγυπτος επηρεάζεται κατά πολύ η κοινωνία της από τους αδελφούς μουσουλμάνους, κάνει πολλά χρήματα από τη μια. Από την άλλη, οι Χούθης έχουν διαχειρίσουν πάρα πολλά. Η κοινωνία μάλλον της Αιγύπτου, για να το πω πιο σωστά, ταυτίζεται με πάρα πολλά από αυτά που διακηρύσουν για τον αραβικό κόσμο οι Χούθοι. Πώς εκτιμάτε ότι θα κινηθεί η Αίγυπτος, που είναι μεγάλη δύναμη του αραβικού κόσμου, σε αυτή την κατάσταση? Κύριε Δαμαβολίτη,
οι πολίτες, οι κάτοικοι της Αιγύπτου μπορεί να θεωρούν κάτι τέτοιο, όμως η Αίγυπτος ήταν μία από τις, μία από τις χώρες οι οποία είχαν εμπλακεί στο συνασπισμό. Εναντίον των Χούθης. Εναντίον των Χούθης. Ήταν με την, οπότε, ήταν με την επίσημη κυβέρνηση. Ήταν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, οι Χούθης ουσιαστικά εξ αρχής προσπαθούν να αναδείξουν τους εαυτούς τους ως τον ισχυρό δρόν της περιοχής. Νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος, λειτουργεί υπέρ τους. Μάλιστα. Και αν κρατήσουμε και αυτό που λέτε ότι δεν ελέγχονται απόλυτα από το Ιράν, η εξέλιξη είναι πολύ δυναμική, δεν έχει στατικότητα, οπότε είναι και οι προβλέψεις και εκτιμήσεις για το ευρύτερο πεδίο στην περιοχή. Ακριβώς. Νομίζω, για να σας δώσω μία έτσι αναφορά σε σχέση με το Ιράν, η πρώτη φορά που το Ιράν φάνηκε να στέλνει, να εξοπλίζει τους Χούθη είναι το 2008 και αυτό μέσα από μία εμπιστευτική αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι γίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι αποστέλλεται μικροποσότητα όπλων στους Χούθη. Έπειτα το 2014, πριν την κατάληψη της πρωτεύουσας Σανά από τις δυνάμεις των Χούθη και το στρατό που υποστήριζε ακόμα τον έκτοτο πρόεδρο της Ιεμένης, Αλή Αμπντουλάχ Σάλεχ, το Ιράν δεν ήθελε να προχωρήσει την κατάληψη της πρωτεύουσας. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, γινόντουσαν και οι διαπραγματεύσεις για την πυρηνική συμφωνία, έτσι. Με το Ιράν. Οπότε δεν ήθελε κανείς, δεν ήθελε το Ιράν, δεν επιθυμούσε να προχωρήσει στην κατάληψη της Σανά, παρότι μετά στο Ιρανικό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών έλεγε με διθυραβικά σχόλια την απόκτηση, την κατάληψη της πρωτεύουσας από μια σιητική ουσιαστικά οργάνωση. Κύριε Κουνάδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που κάνατε. Ήτανε πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας δώσατε και θα τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.